Πάμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, ο οποίος συμμετέχει στο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα επισκέπτεται τις σεισμόπληκτες περιοχές τόσο στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος όσο και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με τους τομεάρχες υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Νίκο Παπά και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Βαρδάκη, την καλημέρα μας από τον Star FM. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σπυριδάκη. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω είστε από χθες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, ζείτε από κοντά όλο αυτό το δράμα που συμβαίνει. Τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Βαρδάκη? Σωστά, σωστά το είπατε, σωστά. Ένα δράμα. Ζουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής και του Δήμου Μινώα Πεδιάδος αλλά και του, σωστά είπατε, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Είδαμε χθες, κύριε Σπυριδάκη, δύο μεγάλες καταστροφές, ενός γονικού σεισμού. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω και τα αυτού του συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου που έφυγε τόσο άδικα, ένας φίλος, καλός φίλος, καλό παιδί, και δυστυχώς κάτι που δεν έχει υποθεί, και θέλω να το πω με σαφήνεια, κύριε Σπυριδάκη, για να μην υπάρχει καμιά παρερμηνία. Ο Ιάκωβος βοηθούσε εκεί στην αναστήλωση, θα έλεγα, της εκκλησίας και την επιδιόρθωση ζημιών που είχαν δημιουργηθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Σωστά. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας της κυβέρνησης να έχει παρέμβει από τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπήρχαν και τα σεισμολογικά στοιχεία που είχαν επισημάνει οι επιστήμονες. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, κ. Σπυριδάκη, ότι για τρεις μήνες δεν είχε γίνει το παραμικρό όσον αφορά τη θεωράκιση της περιοχής, όσον αφορά την ενημέρωση του κόσμου, όσον αφορά πολλά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Δεν έκανε το παραμικρό, με αποτέλεσμα να ζούμε σήμερα αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Και να σας επισημάνω δε ότι ευτυχώς πανήκαμε και λίγο τυχεροί που αυτός ο σεισμός έγινε μέρα και όχι νύχτα. Μάλιστα. Τώρα, θα περνούσαν πολλά θύματα. Με βάση αυτά που έχετε δει, κύριε Βαρδάκη, οι ζημιές είναι τόσο μεγάλες όσο περιγράφονται και όσο φαίνονται στις φωτογραφίες? Εγώ θέλω να σας πω με σαφήνεια, επειδή πήγα χθες σε όλα τα χωριά. Ναι. Δεν έχει αποτυπωθεί και κανείς ακόμα δεν μπορεί να δώσει μια σωστή, μια σαφή εικόνα το τι έχει συμβεί. Ναι. Υπάρχουν οικοδομές, υπάρχουν σπίτια που απ' έξω είναι καλά, μέσα είναι ερυπωμένα. Υπάρχουν σπίτια που απ' έξω έχουν ρογμές και από μέσα δεν έχουν ζημιές. Αυτά θα τα δουν οι αρμόδιοι τεχνικοί. Αυτό όμως που επήγε αυτή τη στιγμή, κύριε Σπυριδάκη, και δεν έχει γίνει, είναι να νιώσει ο κόσμος μια ασφάλεια, μια αξιοπρέπεια. Εάν σήμερα είσαστε εδώ να δείτε στον λεγόμενο καταβλισμό που δημιουργήθηκε χθες, ναι, παρά την διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Στυλιανίδη, του υφυπουργού και του γενικού γραμματέα, που πομποδός ήρθαν στο Ηράκλειο και μας διαβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι θα στηνόταν ένας καταβλισμός με ράντζα, στρώματα, κλινοσκεπάσματα. Είδαμε σήμερα μια τραγική κατάσταση, σκηνές με νάιλον κάτω στο πάτωμα να μένουν παιδιά. Να μένουν παιδιά. Καταργείται δηλαδή κάθε αξιοπρέπεια. Κάθε αξιοπρέπεια αυτή τη στιγμή. Και θέλω να το πω σε όλους τους τόνους. Κύριε Βαρδάκη, επειδή τώρα τα ακούω και επειδή ξέρετε κι εσείς ότι είμαι από εκείνη την περιοχή, η περιοχή, η καταγωγή μου είναι από εκεί, είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουμε τέσσερις μήνες σεισμούς και να μην έχουν μεριμνήσει, να έχουν τουλάχιστον ένα στρώμα να κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί από τα σπίτια τους? Κύριε Σπυριδάκη, αυτό σας είπα. Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Πολύ σωστά και απλά. Αυτό είναι. Τέσσερις μήνες τι έκαναν? Ξέρανε ότι θα ερχόταν ο σεισμός. Το ξέραμε όλοι. Το ξέραμε όλοι. Ένας μεγαλύτερος σεισμός. Πέσαμε και όχι εμείς, οι ειδικοί στις προβλέψεις. Ήταν μεγαλύτερος από ό,τι προέβλεπαν ότι θα γινόταν. Ποιες ήταν οι ενέργειες, όπως σας είπα προηγουμένως, που έκαναν μέχρι σήμερα για να μην βρεθούμε απροετοίμαστοι? Δυστυχώς πιαστήκαμε στον ύπνο. Πιάστηκαν στον ύπνο. Και σας λέω, εγώ δεν πίστευα ειλικρινά. Πίστηκα χθες, αν θέλετε, από τους αρμόδιους υπουργούς,
φεύγοντας 6.30-7 η ώρα χθες το βράδυ, ναι, ότι θα ερχόμαστε σήμερα το πρωί, θα βλέπαμε 500 ανθρώπους να είναι στις σκηνές τους, να μπορούν να πάρουν ένα καφέ, να μπορούν να πάρουν ένα σάντουις, κάτι που δεν είδαμε. Είδαμε παιδιά σήμερα στον Άιλο, στο Πάτωμα, να μένουν. Δηλαδή, ακόμα μια φορά, ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που ξέρουν ότι έχει κοντά ποδάρια, κύριε Σπυρδάκη. Σε αυτό θα το αναδείξουμε σε όλους τους τόνους. Γιατί φοβάμαι ότι αυτή η αναλυσία θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Και το επόμενο διάστημα που θα θέλει ο κάθε νοικοκυρέος τα 500-600 ευρώ για τα πρώτα του έξοδα, ναι, θα θέλει να δει το μηχανικό να έρθει στο σπίτι του και να κάνει μια αποτύπωση. Και το κυριότερο, κύριε Βαρδάκη, φανταστείτε τώρα ότι λειτουργήσαν με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο εχθές και σήμερα. Τουλάχιστον αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι την Πέμπτη Παρασκευή, τις ερχόμενες τέλος πάντων μέρες, θα έχουμε κακοκαιρία. Ναι. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα γίνουν? Έρθει ο κύριο Μητσοτάκη σήμερα να εξαγγείλει τι? Τι? Κύριε Βαρδάκη, από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει γύρω στα 25 με 30 εκατομμύρια. Έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε στα τοπικά μέσα, πριν από λίγο μάλιστα το έβγαλε και η Νέα Κρήτη. Πιστεύετε ότι 25 με 30 εκατομμύρια φτάνουν για αυτούς τους δύο δήμους, δηλαδή το Δήμο Μινώα και Αρχανών Αστερουσίων, που έχουν χτυπηθεί τόσο αλίπητα από τον Εγκέλαδο? Προφανώς άλλη μια προχειρότητα. Και μάλλον πρόχειρα έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός της χώρας, και ναι, κακός, ναι, γιατί αυτά τα 25 εκατομμύρια είναι σταγόνες. Ναι. Σταγόνες. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και θα το αναδείξουμε και σήμερα και αύριο, ναι, πολύ σωστά είπατε, είναι από το πρωί εδώ οι τομεάρχες μας εσωτερικών, ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, ο υποδομών, ο Νίκος, ο Παπάς. Ναι. Θα πάμε σε όλα τα χωριά όπου μπορέσουμε και προλάβουμε να πάμε. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον καταβλισμό, πήγαμε το κέντρο, το λεγόμενο κέντρο επιχειρήσεων. Ναι. Και ακούστε τώρα, ακούστε, πριν μισή ώρα μας διαβεβαίωσε ο κύριος Τηλιανίδης ότι όλα βαίνουν καλώς και ερχόμαστε εδώ στο καταβλισμό να βρούμε στο πάτωμα με νάιλον να κοιμούνται παιδιά. Μάλιστα. Χωρίς κρεβάτια, χωρίς ράντζα, ούτε χωρίς καν στρώματα. Και πολύ σωστά είπατε ότι 4 μήνες τώρα τι έκαναν. Και σας το λέω κι εγώ, αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και δεν θα τους αφήσουμε σε κλωρόκλαδι. Είναι άνθρωποι. Μεροκαμαθιάριδες, είναι άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν, κύριε Σπυρδάκη, είναι άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη όχι μόνο της ηθικής αλλά και της οικονομικής στήριξης του κράτους αυτή τη στιγμή, για να μην νιώθουν τόσο μετέωροι. Εάν δείτε την απελπισία του κόσμου, εάν δείτε τα δάκρυα του κόσμου, εάν δείτε το τι μας είπαν σήμερα και το πώς αποτύπωσαν την αγωνία τους και την ανησυχία τους για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Μάλιστα. Ειλικρινά σας το λέω. Έφαγαν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον χθες το βράδυ, κύριε Βαρδάκη, τους άφησαν και νηστικούς? Γιατί εντάξει. Ακόμα και σε αυτό μας είπαν ψέματα, κύριε Σπυρδάκη. Δηλαδή. Και το λέω με σαφήνεια, ενώ φύγαμε χθες το βράδυ με τη διαβέβαιση ότι 1.000 γεύματα θα είχαν έρθει, ναι, περίπου στις 8 η ώρα, ναι, σήμερα μας παραπονέθηκαν οι άνθρωποι ότι ιδιώτες έδωσαν κάποια γεύματα. Από ό,τι ξέρω, σουβλατζίδικο. Ναι, ναι, και κάποια άλλα μαγαζιά, κύριε Σπυρδάκη. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς θα μείνουμε εδώ. Μάλιστα. Είμαστε και χθες, θα μείνουμε και σήμερα. Είναι άνθρωποι που θέλουν την υποστήριξή μας. Κύριε Βαρδάκη, βλέπουμε ότι μιλάτε τόσο με τον κύριο Λέκα όσο και με τον κύριο Στυλιανίδη σε αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί εκεί στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου. Ο κύριος Τηλιανίδης για αυτή την κατάσταση με τα νάιλον και γενικά για αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, και να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας των αντίσκηνων εκεί, τι σας είπε αλήθεια? Κύριε Σπυρδάκη, αυτό που σας είπα προηγουμένως, πριν μισή ώρα ο κύριος Τηλιανίδης, ναι, μας έλεγε ψέματα, γιατί το πρώτο σημείο που επισκεφτήκαμε ήταν το κέντρο των επιχειρήσεων, το λεγόμενο. Ναι, ναι. Σας διαβεβαιώ ότι μας είχε πει ότι όλα βαίνουν καλώς. Ναι. Και ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε, σας είπα, σκηνές, ναι, να μένουν παιδιά μέσα με κάτω ένα κομμάτι νάιλον. Όχι, συγγνώμη, εγώ ρωτάω πώς το δικαιολόγησε αυτό ο κύριος Τηλιανίδης. Δεν τον είδαμε μετά. Εμείς δεν τον είδατε. Μάλιστα. Όχι. Ναι. Τώρα θα ξαναπάμε από εκεί, ναι, για να εκφράσουμε και την ανησυχία μας και τα παράπονά μας. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πηγαίνετε προς τα πού, κύριε Βαρδάκη? Τώρα φεύγουμε από εδώ, από το λεγόμενο καταβλισμό, ναι, να επισκεφτούμε κάποια χωριά που έχουν τις περισσότερες ζημιές. Ναι. Από τον Πατσίδερο να πάτε, από το χωριό μου, κύριε Βαρδάκη, όπου εκεί περιμένουν από χθες δύο αντίσκηνα για να κοιμηθούν
ηλικιωμένοι άνθρωποι και ακόμα δεν έχουν φτάσει δύο αντίσκηνα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι και θα σας πω και κάτι άλλο. Και χθες είχαμε τη διαβεβαίωση ότι 50 Σινές θα στείνονταν εδώ, ναι, και άλλες 50 Σινές των 15 ατόμων, αν είναι δυνατόν βέβαια των 15 ατόμων, ναι, θα στείνονταν σε παραπλήσια, ναι, χωριά που είχαν απόλυτη ανάγκη. Ούτε αυτό έγινε. Κύριε Βαρδάκη, έγινε. Να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί πλέον τα πράγματα βλέπω ότι ξεφεύγουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατασκηνώσεις στο Ηράκλειο που προσφέρουν οι άνθρωποι τις εγκαταστάσεις τους. Δεν μιλάω για τα ξενοδοχεία, που προσφέρουν οι άνθρωποι τις εγκαταστάσεις τους για να πάνε να στεγαστούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Γιατί δεν κάνουν κινήσεις να βρουν τέτοια και πρέπει να στείλουν τους ανθρώπους στα αντίσκηνα και να κοιμούνται στο πάτωμα. Απλό είναι. Γιατί δεν έκαναν ούτε το αυτονόητο. Να πείσουν τον κόσμο, ναι, να φύγει από τα σπίτια του. Ναι. Ένιωθε μια ανασφάλεια ο κόσμος, μην συμβεί κάτι, μην γίνει κανένα πιάτσικο κλπ. Ναι. Παρόλο που θέλω να σας πω ότι υπήρχε αστυνόμευση χθες το βράδυ. Ναι, εντάξει. Δεν πείσανε όμως τον κόσμο ότι εμείς αναλαμβάνουμε την ασφάλεια των σπιτιών σας, ναι, και εδώ είμαστε να διαφυλάξουμε τα σπίτια σας για απόψε, για αύριο, για μεθαύριο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να προτιμούν να μείνουν σε ένα παγκάκι, να προτιμούν να μείνουν στα αυτοκίνητα, παναπάρα. Και να σου πω, κύριε Σπυρδέκη, την άποψή μου, καλύτερα. Καλύτερη η απόφαση. Γιατί αν ερχόταν εδώ, ναι, ποιος θα μπορούσε να κοιμηθεί σε ένα πάτωμα με ένα κομμάτι να είναι. Πέστε μου. Προφανώς κάποιοι ήρθαν και έφυγαν από ό,τι μας είπαν. Μάλιστα. Και ξαναγύρισαν στα αυτοκίνητά τους στα σπίτια τους. Κουβέρτες είχαν τουλάχιστον, τους μοίρασαν κουβέρτες. Ήταν κάτι κουβέρτες του στρατού. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, καλή υπομονή. Καλά να είστε, κύριε Σπυρδάκη, εδώ θα είμαστε. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς. Ναι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά επιτέλους πρέπει να βοηθήσει και αυτό το κράτος, κύριε Βαρδάκη, γιατί μιλάμε για άνθρωπους. Ανύπαρκτο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ξεσπιτωμένοι, οι οποίοι είναι πανικόβλητοι, οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, κάθε 2-3 λεπτά τρέμει η γη στα πόδια τους, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βαρδάκη, την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Σπυρδάκη, καλημέρα.